Σήμερα ουσιαστικά μαζευτήκαμε, είδαμε ένα συνεργείο του Δήμου εδώ πέρα για να αφαιρέσουμε κάποια πατίνια τα οποία εντοπίστηκαν εξαιτίας του φαινομένου της άμποτης. Θα τα αφαιρέσουμε από το κόλπο του θερμαϊκού όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν για να μπορέσουμε ουσιαστικά να διατηρήσουμε τον θερμαϊκό κόλπο καθαρό. Άλλωστε είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ο Δήμαρχος ο Κωνσταντίνος ο Ζέρβας το έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του και γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε και άλλες δράσεις πέραν των καθαρισμών από τέτοιου είδους απόβλητα μέσα στο θερμαϊκό κόλπο για να μπορούμε να χαιρόμαστε τον θερμαϊκό κόλπο καθαρό, χωρίς σκουπίδια και όσο δυνατόν περισσότερο να τον δώσουμε στους πολίτες της Θεσσαλονίκης να το χαίρονται. Ένα χρόνο περίπου μετά την ανάλογη επιχείρηση που κάνατε πέρσι, συνεχίστηκαν να εντοπίσατε και άλλα πατίνια να ρίχνει ο κόσμος μέσα? Ναι, έχει μειωθεί κατά πάρα πολύ το φαινόμενο. Βέβαια, συνετέλεσε και το γεγονός ότι λόγω πανδημίας έχει σταματήσει η κυκλοφορία των συγκεκριμένων οχημάτων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μειώθηκε ουσιαστικά ο αριθμός που κυκλοφορούσε και άρα μειώθηκε και ο αριθμός αυτών που έχουν πετάξει μέσα στο θερμαϊκό κόλπο. Άλλα αντικείμενα εντοπίστηκαν? Έχουν εντοπιστεί και άλλα αντικείμενα, τα οποία αυτά απαιτούν μη γερανοφόρο όχημα. Αυτό πέρα το πάλι θα κάνουμε μια δράση, η οποία θα είναι πιο προς το καλοκαίρι για να μπορούν να είναι και τα νερά πιο διαυγή, αλλά να μπορέσουμε τέλος πάντων να είναι τα νερά πιο διαυγή ουσιαστικά. Να είναι τα νερά πιο διαυγή. Μπορούμε να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο? Έχουμε βρει σε διάφορα σημεία από φρεάτια και κομμάτια από κάδους παλιούς κτλ. Εδώ, από εδώ. Thank you.